ήρθα στο αγώνα. Πολύ αργά. Μπορεί να καταλάβει κανείς τι τραβάω μαζί σου. Εγώ τι τραβάω. Μια πάσα σου ζητήσαμε να κάνεις και μας την έκανε slow motion. Slow motionίας έπαθες. Να σου πω, είσαι ενοχικός. Δηλαδή, πιστεύεις, φοβάσαι διαρκώς ότι μπορεί να μην είσαι καλός πατέρας. Ναι. Ναι. Είναι το μόνιμό μου άγχος. Είναι το μόνιμό μου άγχος. Τώρα... Καλός σύζυγος είσαι. Ή φοβάσαι και εκεί ότι μπορεί να μην είσαι καλός σύζυγος. Δεν θεωρώ ότι είμαι ο ιδανικός σύζυγος, ούτε ο ιδανικός πατέρας. Βασικά, νομίζω ότι οι άνθρωποι θέλουν χρόνο. Θέλουν χρόνο. Και εγώ είμαι αρκετά, όποιος με ξέρει, και πολύ αφηρημένος και πολύ συγκεντρωμένος στο εγώ μου και στον εαυτό μου. Γι' αυτό καμιά φορά μου μιλάνε και μου λένε δεν ακούει, δεν τέτοιο. Αυτό το λένε, ξέρεις, το ονομάζουν καλλιτεχνική φύση. Εγωιστική φύση είναι αυτή. Εγώ το λέω αυτισμό αυτό. Αυτισμός. Σκέφτεσαι συνεχώς πώς θα τελειοποιήσεις την εικόνα σου και τον εαυτό σου και πώς θα τελειοποιήσεις αυτό που έχεις στο κεφάλι σου να φτιάξεις αύριο μεθαύριο το έργο κτλ. Και έρχεται κάποια στιγμή που γιώνεσαι την πραγματικότητα, ακούς φωνές γύρω τα παιδάκια που τα έχουν σπάσει όλα και λες: είμαι στον κόσμο μου, μόνο το εαυτούλης μου με νοιάζει. Και οπότε αρχίζει και δημιουργεί την ενοχή. Με την Τατιάνα ερωτευτήκατε από την δραματική σχολή. Ναι, εκεί ήταν τα πρώτα. Είχαμε γνωριστεί βέβαια πολύ, λίγο πιο πριν, αλλά από το Αλαγόν, τον Ευδόκιμο. Μου λέει, είχε γνωρίσει τον Ευδόκιμο στη σχολή στο Λαγόν και μου λέει: επειδή πήγαινα στην εργαστήρια, πρέπει να πας στο θέατρο Λαγόν να γνωρίσει τον Ευδόκιμο, να κάνει μαθήματα κτλ. Και ο Ευδόκιμο ο Τσολακίδης ήταν ο λόγο που μπήκα στο θέατρο, γιατί με σύστησε στο Λουδάρο στο Φασουλί. Μπήκα με τη Δήμητρα Μπαδοπούλου στο Καμένα Βούρλα. Και εκεί γνώρισα και την Τατιάνα και σιγά σιγά η σχέση μέσα από το κοινό ενδιαφέρον του θεάτρου και το θεωρώ πολύ σημαντικό. Το ξέρει και καλύτερα από μένα. Το θεωρώ σημαντικό για να παραμείνει μια σχέση ζωντανή και να έχει μια. Και εσύ τι έκανε πρώτα σιγά μου. Αυτή. Θα αργούσα. Τέλειο. Βασικά πρώτα σιγά μου ήταν. Τελείωνε και θα φύγω. Αστειεύομαι. Κοίταξε, όχι. Τι εννοώ. Κάθε φορά που συναντάω ένα ζευγάρι και μένουμε λίγο μόνοι με τον άντρα, του λέω τελείωνε, παντρευτείτε, κάντε παιδιά, είναι η ώρα, το παίρνουμε απόφαση τελευταίοι άντρες. Είναι πολύ πιο ώριμες από εμάς οι γυναίκες. Η Τατιάνα έχει μια απίστευτη ωριμότητα στο να τις αναθέσεις ευθύνες. Και ξέρει, είναι σαν να βγάζει αυτό που λες, ένα πλάνο 10 ετών. Ήξερα, ας πούμε, το παιδί το ήθελε από πάρα πολύ νωρίς. Περίμενε να οριμάσει το δικό μου παιδί, το παιδί που είχα εγώ μέσα μου. Το ήθελε και εγώ είδα περισσότερο. Εσύ θεωρείς τον εαυτό σου ανεύθυνο, δηλαδή εννοώ, όχι μόνο επαγγελματικά, σε σχέδια ζωής. Δεν είμαι ένας άνθρωπος που είμαι σίγουρος ποτέ για κάτι, οπότε δεν ξέρω. Μπορεί να είναι σε μια γενικότερη σφαίρα της. Γιατί όταν αναλαμβάνεις ευθύνες, τις φέρνεις εις πέρας. Απλά δεν θέλεις να αναλάβεις ευθύνες, το αφήνεις ανοιχτό. Το φοβάμαι. Κοίταξε, είναι και μια δουλειά η οποία έχει να διαχειριστείς πολύ την εικόνα σου. Και σε τρώει αυτό που σου λέω, σε τρώει καθημερινά η εικόνα σου και αυτό που έχει να διαχειριστείς έχει να κάνει με μια συνεχή καύση, ρε παιδί. Με μια συνεχή, μια διαρκή, ας πούμε. Δεν ξέρω, θα πάω να βάλω ένα τουβλάκι εδώ, ένα ξύλο εδώ, θα φτιαχτεί το οικοδόμημα, τελείωσε, αυτό είναι. Δηλαδή έχει να κάνει συνεχώς με τη διαχείριση του εγώ και της προσωπικότητάς μου και αυτό με... Δεν θέλει να σου πω κάτι. Θέλει να χαλαρώσεις και να σκεφτείς. Όχι το τι λένε για σένα ή το τι γράφουν για σένα ή τι να κάνω για να γράψουν ή να μην ξαναγράψουν κάτι για μένα. Εσύ πρέπει να συγκεντρωθείς μονάχα σε σχέδια καλλιτεχνικά και άστους αυτούς να κάνουν τη δική τους τη δουλειά. Δηλαδή, αυτό είναι σαφές που σου λέω. Το κάνει πάρα πολλοί κόσμος και δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνεις τίποτα. Αυτό που λες, η διαχείριση της εικόνας. Άστους την άλλη να την κάνουν. Σε ενοχλούν αυτά που γράφονται. Ναι, κατά καιρούς ναι. Τι έχουν γράψει που σε έχει ενοχλήσει. Θα σου πω, επειδή η προσωπική ζωή τραβάει πάρα πολύ και λογικό είναι, ενδιαφέρονταν πάρα πολύ λόγω της οικογενειακής κατάστασης και δεν είναι και συχνό φαινόμενο στο χώρο μας να έχουμε οικογένειες κτλ. Και εμένα αν με ρωτούσες, ας πούμε, τώρα, στη φάση που είμαι, θα σου λέγα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις οικογένεια. Με τόσους πειρασμούς, είμαστε διαρκώς και στην παράσταση πιάνουν την Ευαγγελία, ας πούμε, αυτόν τον κορίτσαρο, ξέρω εγώ, αυτά. Γιατί την Ευαγγελία το βάλατε.
Κακομοίριδες. Για σένα, για σένα, για σένα το βάλαμε. που την πιάνεις και δεν ενδίδεις. Ναι. Θα πρέπει να ρωτήσουμε και την Ευαγγελία, βέβαια. Όχι, τι σε έχει προσβάλει από αυτά που έχουμε γράψει. Προσπαθώ να είμαι όσο γίνεται ειλικρινής, να μην λέω ξέρεις πράγματα που είναι υπόστατα. Ότι έχει πειρασμούς, συνεχώς, καταρχάς έχει πάρα πολύ γοητευτικούς ανθρώπους αυτή η δουλειά. Γοητευτικούς εννοώ ακόμα και άντρες που θα σου πούνε, πάμε να το βράδυ να περάσουμε ωραία, να τα σπάσουμε, να φύγουμε από το οικογενειακό τέτοιο, ξέρω εγώ, ξέρεις την οικογενειακή κατάσταση, αύριο είναι 6:30 ώρα. Δηλαδή, ακόμα και αυτά εννοώ, ότι να βγεις από το πρόγραμμα που έχεις στήσει εσύ για να έχεις ένα υγιές σπίτι, ας πούμε. Δεν λέω κάτι μυστικό, ούτε κάτι τώρα ξέρεις, που πλησιάζει τα όρια σχεδαιότητας να βγει από το, αυτό που εγώ θεωρώ ηθική για την οικογένειά μου, αλλά όντως ισχύει ότι η νύχτα είναι ξελογιάστρα, ρε παιδάκι. Εμείς κάνουμε ένα νυχτερινό επάγγελμα. Τι άλλο. Θυμάσαι κάτι που να σε έχει πειράξει, που να γράφτηκε για σένα. Α, ναι, μπράβο. Πρέπει να βοηθάς λίγο. Που να θες να πας να τον δείρεις, ρε παιδί μου, αυτόν που το έγραψε. Ή να του πεις, ή να το... Όχι να δείρω, όχι, όχι. Να δείρω, όχι. Δεν έχει γραφτεί κάτι τόσο χοντρό. Αλλά κατά περιόδους... Ας πούμε, παράδειγμα, έχει γράψει αυτός ο Νάσος, στον Νάσος blog, ας πούμε, ο Ελευθερίου την ψώνησε. Εγώ κάνω, ξέρεις, το κλασικό χιούμορ που μπαίνω μέσα, ξέρω εγώ. Κάνω μαστοράκι Σαθερίδης στο γραφείο μου. Ήμουν τέτοιο, ξέρω εγώ, μπαίνει μακιγιές και με βάφει και μου λέει, Λευτέρη, να σου βάλω άλλα. Λέει, να σου βάλω. Λες τον ενικό εμένα. Είναι πολύ κλασικό. Είσαι ντυμένος πολύ συχνά σαν Σφακιανός. Έχεις και τον τζαμπουκά του Σφακιανού. Όχι, το μπρί όμως το ζηλεύω και το ψάχνω του Σφακιανού και του... Είχαμε κάνει άλλωστε και το έργο που αφορούσε τα Σφακιά. Δεν πιστεύω ότι αν δεν ζήσεις εκεί, όλο το άλλο είναι λίγο κορνιζούλα, λίγο φορετό, το έχεις φέρει σε κορνιζούλα, ναι. Θα χρειαζόταν ποτέ βία από μεριά σου για να βάλεις τα πράγματα στη θέση τους. Λέγαμε ότι υπάρχουν δημοσιεύματα, ναι, τα οποία, ρε παιδί μου, σε προσβάλλουν, σε θίγουν. Θέλεις να πας εκεί να τα κάνεις όλα πουτάνα. Θα πάρω σιδερό, βεργές στο μωρό μου. Θα πάρω σιδερό, βεργές. Θέλεις. Μόνο θα βγει ο βίδες. Και θα τα κάνω βίδες. Όχι σε τέτοιο βαθμό. Έχεις πλακωθεί ποτέ στο ξύλο? Ναι. Σε τι ηλικία, η τελευταία φορά? Πλακωνόμουν πολύ πιτσιρικάς, αλλά άκου τώρα πρόβλημα. Πλακωνόμουν πάρα πολύ πιτσιρικάς, αλλά η μάνα μου, επειδή έβλεπε ότι έστρεφα όλη τη βία μπροστά στην αδερφή μου, είχε αρχίσει όταν ήμουν 5-6 και με έλεγε Χίτλερ. Και μόλις έμαθα ποιος είναι ο Χίτλερ, τρόμαξα. Και στράφηκα σε τελείως βουδιστικό πλάνο μετά. Ότι η βία είναι το ασχημότερο πράγμα που υπάρχει. Εν τω μεταξύ, επειδή είμαι παιδί ενός χωρισμού, κάθε φάση τσακωμού είχε αρχίσει και ήταν ένα παγόβουνο το οποίο σιγά σιγά έβλεπες τη ρογμή στο παγόβουνο και έλεγες τώρα θα κοπεί από τα πόδια μου, τελείωσε, δηλαδή θα πέσει το... Και έχεις φυσική απέχθεια στη βία, δηλαδή. Και έχω μια φυσική απέχθεια στη βία. Όταν πλακωνόσουν ένα μικρός, πριν να εισέλθει η μεταστροφή αυτή από την βία στον Γκάντι, στον... όχι, τον είπε στον Βούδα. Γκάντι, εντάξει. Ναι, από το Χίτλερ στον Γκάντι. Τις έτρωγες ή τις έδινες? Εντάξει, πήγαινα σε αυτούς που έδινε. Μπορεί να με εκνεύριζε αυτός, αλλά πήγαινε και έδερνα αυτό που μπορούσε. Τέλειο είναι αυτό. Και έπαιζες και μπάλα. Έπαιζα μπάλα. Τι θέση? Που λέει σαν τον Νότι, ο Νότις δεν έλεγε. Εξτρέμ, αριστερό. Ήμουν λίγο τσιαντάκι. Έβαζα την μπάλα κάτω και πέρναγα τις γραμμές. Ξέχναγα ότι υπάρχει out κτλ. Έβγαινα στους θεατές κάποια στιγμή. Κερκίδες. Ήμουν γρήγορος, εξτρέμ, αριστερός. Και έπαιζα στη Δόξα Βύρωνα. Όταν πρώτο ήρθαμε από Αθήνα, μπαίναμε στο Βύρωνα, πήγα, γράφτηκα στην μπάλα και θα συνέχιζα. Θα μπορούσες να έχεις γίνει ποδοσφαιριστής, πιστεύεις? Είχες τις δυνατότητες? Μέχρι τα 25 μου ρώταγα τον πατέρα μου. 25 γίνεσαι, ξέρω εγώ αυτά, γιατί ήταν προπονητής ο πατέρας μου. Δεν ασχολείται πια, λατρεία με το ποδόσφαιρο. Και το ρώταγα, 25 γίνεσαι? Μου δίνε κουράγιο, θα μπορούσε να συνεχίσει. Θα κάνω ένα παιχνίδι που εγώ θα λέω μία λέξη. Και εσύ θα μου λες κάτι γύρω από αυτή τη λέξη, ό,τι αντιλαμβάνεσαι.
Ναι. Μια ιστορία, αν θες, αλλά προσωπικά. Ηθοποιός. Ωραία. Με κάλυψες. Σεξ. Πολύ. Άγριο. Και καλό. Μονογαμικό. Μονογαμικό. Εδώ έρχονται και φωτογράφεις στο σεξ. Βραβεία. Από το σεξ. Βραβεία. Πορνοστάρ. Να μιλήσω. Για άλλη λέξη. Πορνοστάρ. Και πορνό. Μέγεθος. Προσπάθησε να μην απαντάς με λέξεις. Μπράβο. Ναι, έχω ναι. Εγώ θα λέω λέξεις. Εσύ να περιγράφεις. Πάμε. Ναι. Πορνοστάρ. Θα στο πω άλλος. Θα μπορούσες να υποδηθείς έναν πορνοστάρ. Νομίζω ότι θα ήταν η καλύτερη κωμωδία της ζωής μου. Γιατί? Μου φαίνεται... Έχω προσπαθήσει να με δω στην πράξη και γελάω πολύ. Είναι πολύ αστείο. Έχεις ποτέ βιντεοσκοπήσει σκηνή σεξ, έτσι για πλάκα, εσύ με τη γυναίκα σου, ρε παιδί μου, να... Είμαι αρκετά συντηρητικούρας. Το έχω σκεφτεί. Είσαι. Ναι. Είσαι συντηρητικός. Το έχω σκεφτεί. Το έχω σκεφτεί, αλλά έχω και το φόβο μη μείνει μετά κάτι, ξέρεις, και διαρρεύσει, όπως συμβαίνει. Είναι, όντως, είναι... Ναι, είναι αυτό. Ένας φόβος. Έχει γίνει τελευταία πάρα πολύ συχνό αυτό. Να ξέρει να διαρρέουν ηθοποιών πολύ προσωπικές στιγμές. Εδώ λένε ότι οι hacker μπήκαν στο iCloud, ας πούμε, της Jennifer Lawrence και τις βγάλαν τις φωτογραφίες. Δηλαδή φοβόμαστε πια για αυτά που κρατάμε στα χέρια ναι, μας. Ναι. Και το, ξέρεις, οποιοδήποτε τέτοιο υλικό έχει γίνει λίγο ένας φόβος, ξέρεις, έκθεσης. Καταρχάς, όσο ό,τι διαστροφή και να έχεις, γιατί είμαστε και σε μια κοινωνία ελεύθερη και μπορεί να ίσχυε το οτιδήποτε. Δεν έχω κανένα ταμπού στο γύρο. Δηλαδή, ακούσεις παντρεμένος, ακούσεις οτιδήποτε, ο καθένας μπορεί να έχει μια προσωπική ζωή που δεν την ξέρεις, φίλε. Δηλαδή, τι λέμε τώρα. Αλλά καταρχάς, ο Λαζόπουλος το είχε πει κάποτε πάρα πολύ ωραία, λέει. Όταν γυρνάει αυτό το κλειδί σε αυτή την πόρτα, λέει, που κλείνει, που ξέρεις τι γίνεται εκεί πέρα. Άλλας, τι γίνεται εκεί μέσα στο σπίτι. Πες μου κάτι, πριν από το γάμο, αυτά τα χρόνια, ρε παιδί μου, της ενήλικης ζωής, ήταν πλούσια σε... ήσουν σεξ μάνιακ, ας πούμε. Το χόρτασες. Κοίτα να δεις. Σεξ μάνιακ, σαν σκέψη είναι πολύ συχνό. Είναι βέβαια, να σου πω την αλήθεια, είναι αντρικό φαινόμενο. Συζητώντας το, είμαστε λίγο πιο κολλημένοι σε σχέση με αυτό. Σίγουρα. Μία μεγάλη ανακάλυψη που έκανα, επειδή μεγάλωσα με δύο γυναίκες, μετά δηλαδή το χωρισμό και ήταν δύσκολο, ο πατέρας μου έπρεπε να δουλέψει στην Άξο για τα προστοζήν. Μεγάλωσα με δύο γυναίκες. Με τη μαμά σου και την αδερφή σου. Ναι, μου ήταν λοιπόν πάρα πολύ δύσκολο να αποφύγω την εικόνα της γυναίκας αγιοποιημένη μέσα στο σπίτι. Και για τη μάνα μου και την αδερφή μου. Και έτσι σεβόσουν για τις κοπέλες λοιπόν, έξω. Λοιπόν, ναι, το σεξ είχα αρχίσει λοιπόν να σκέφτομαι ότι το ζώδες πράγμα που έβγαζα μπροστά στη γυναίκα ήθελε και ένα κράτημα. Χωρίς να λέω ότι δεν υπάρχει αυτή η σκέψη στο μυαλό μου. Δεν υπάρχει. Όλα υπάρχουν. Και η σκέψη η άγρια και η σκέψη του να ωρεοποιήσεις, να ρομαντζάρεις, να αγιοποιήσεις, όπως ναι. Αλλά παρόλα αυτά, χόρτασες στη ζωή σου, ρε παιδί μου, την επαφή με γυναίκες και έτσι και αλλιώς. Χόρτασα... Δεν μου έχει τύχει να βρεθώ και πριν τη σχέση μου, δεν μου έχει βρεθεί σχέση να είναι αυτό το βασικό κομμάτι της σχέσης και να πω ότι δεν το ευχαριστήθηκα ποτέ με αυτή την έννοια. Δηλαδή πιο πολύ το ευχαριστήθηκα στο γάμο μου και στην οικογένεια, με τον άνθρωπο που έκανε οικογένεια. Ανοίγεις δηλαδή στους άντρες που λένε ότι επίσης, όποιον πάω πολύ. Ερωτεύομαι. Ναι, ζηλεύω πολύ, ας πούμε. Δεν πιστεύω θα πήγαινα με κάποια και δεν θα μου δημιουργόταν το αίσθημα ζήλιας μετά. Και... Δηλαδή το σαρκικό το συνδέω αρκετά με τη... Προσπαθώ να το συνδέω αρκετά με τη... Δηλαδή έχεις και extreme εμπειρία με γυναίκες. Extreme εμπειρία
είχα μικρότερος το έψαχνα να έχω μία, ας πούμε, ξέρεις αυτό που λένε, το one, δεν κατάφερα ποτέ να το κάνω, αλλά το ξέρεις, μου είχε γίνει σαν φαντάσεις, το έψαχνα, ας πούμε, να δω που ξέρεις πώς θα ήταν να συμβεί. Αλλά είναι, όταν πάει να γίνει κάτι, είναι πολύ άχαρο, όταν δεν ξέρεις τον άλλον και ξαφνικά βρίσκεσαι, ξέρεις, και λες τώρα που θα πάει αυτό το πράγμα και ποιος είναι και... Όλο αυτό με τραβάει λίγο πίσω, ξέρεις, από αυτές τις εμπειρίες. Έχει, για την έννοια της απάτης, της απιστίας, ναι. Είσαι και εκεί συντηρητικός. Βέβαια έχει περάσει από το μυαλό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος να μην έχει περάσει από το μυαλό. Προσπαθώ να βάζω στη θέση μου και τη γυναίκα μου. Ότι και αυτή το έχει σκεφτεί, ότι και αυτή μπορεί να το έχει κάνει. Ξέρεις και λες... Και ανατινάζεις τον κεφαλό σου. Ναι. Τρέχουν υγρά τα αυτιά. Ναι. Ξέρεις, μετά λες, ναι, πώς συντηρείς μετά μια τέτοια... Δεν πιστεύω ότι δεν υπάρχει συγχώρεση. Σε όλα υπάρχει συγχώρεση. Εσύ όμως τώρα πρέπει να πούμε ότι είσαι σε μια θέση μετά τη δημοφιλία, ας πούμε. Βέβαια. Μετά είσαι κλαρινό, μετά είσαι και γαμπρός περιζήτητος. Αυτό. Γιατί λέει, ποιος είναι αυτός που τον δείχνει ο Μαστοράκης, τον δείχνει. Και αυτό εγώ, επειδή μπορώ να διαβεβαιώσω, ας πούμε, την Τατιάνα που μας βλέπει ότι είσαι κεράκι αναμένο. Είμαι. Θέλω να μάθει να στο αναγνωρίζει όμως ότι είσαι κεράκι αναμένο. Κοίτα, μετά από όλα αυτά που είπαμε, Τατιάνα, πρέπει να το σώσει. Ας το, δεν σώζεται το. Το κάψαμε, μπουγκλά μου. Με πέντε μόνο έχω πάει. Δεν αυτό που νομίζει. Και η καθημερινότητά σας τώρα με τα παιδιά σας έχει απομακρύνει ή σας έχει δέσει? Καταρχάς ερωτεύεσαι παραπάνω όταν βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο να παλεύει, να κρατά τα παιδιά σου, να... νομίζω είναι πολύ πιο δυνατό. Δηλαδή, αν δεν είχαμε και τα παιδιά και ήμασταν μόνοι μας και ζούσε αυτό που ζω, μπορεί να είχε ανατιναχτεί ο εγκεφαλός μου. Γιατί τώρα που είσαι, ξέρεις, σου λέω, σε δείχνει ο Μαστοράκη, σε δείχνει ο Κωστόπουλος, σε δείχνει όλη η Ελλάδα, σε ζητάνε όλοι. Ξαφνικά είσαι ένας τρομερά περιζήτητος γαμπρός. Είναι αυτό που λέγει ο Αγγελάκας, ρε παιδί μου. Ότι... Στην μετά... πέφτουν καθημερινά δηλαδή οι γυναίκες? Όχι, μωρέ, μην την πέφτουν καθημερινά. Καταρχάς σέβονται, οι γυναίκες σέβονται πιο πολύ το ότι είμαι μπαντρεμένος. Το σέβονται ή αυτό τις εξητάρει περισσότερο? Συναισθηματικά τις εξητάρει. Νομίζω ότι σκέφτονται, επειδή οι άντρες αργούμε να παντρευτούμε πια, δεν υπάρχει στο μυαλό. Στα κλαμπ μισή φοράμε με porn star, ας πούμε, και ξέρεις, πάμε προς τα εκεί. Νομίζω ότι εξετάρει το γεγονός ότι αυτό τις εξετάρει, ότι είσαι αφοσιωμένος σε αυτή την ιδέα της οικογένειας. Γιατί η γυναίκα κατά ψέματα το φέρει και σαν οντότητα. Ξαναγυρνάω στο παιχνίδι. Είπα, πού φεύγεις, αυτή όμως θα κουβαλήσει... Ωραία, έχεις ένα τρόπο που τα βλέπεις αυτά τα πράγματα που έχει ενδιαφέρον. Ξαναγυρνάω στο παιχνίδι. Που έχει ενδιαφέρον. Χρέος. Μεγάλο, έχω ένα μεγάλο, με χρέος, λοιπόν. Χρωστάς. Χρωστάω σε όλη την κοινωνία, αυτή είναι η τέτοια μου. Και στη Μιχαλού πρώτη, το μεγάλο δάνειο είναι αυτό που έχεις πάρει. Θα σου πω, που χρωστάω. Θα σου πω, το μεγαλύτερο, χρωστάω από τη στιγμή που πατάω στη σκηνή. Κάποια στιγμή, ξέρεις, τριανταρίζεις και έχεις την απορία, εγώ να σου πω πώς βγαίνω το χρέος. Τριανταρίζεις και ξυπνάς μια μέρα και λες, είμαι σε αυτή τη δουλειά και απολαμβάνω και απολαμβάνω και χειροκρότημα και λεφτά. Και λες, εγώ τι προσφέρω. Έχω ένα καλό παράδειγμα αλλά και ένα κακό. Όταν πρωτοξεκίνησα σχολή στο Αλαγών, παίρναμε, που είναι πάρα πολύ ωραίο και το συνιστώ σε όσους βλέπουν και θέλουν να παρακολουθήσουν μαθήματα, έχει το εξής καλό. Μπαίνεις και παρακολουθείς μαθήματα με 5 ευρώ και αποφασίζεις αν θες να παρακολουθήσεις αυτόν τον καθηγητή. Είναι συχνή ερώτηση. Θέλω να ασχοληθώ, θέλω να πάω σε μια σχολή. Θα πάω στο χρέος. Είναι σημαντικό. Πάντως, ας σου πω κάτι. Μ' αρέσει που λες αυτό. Εγώ άλλο χρέος εννοούσα, έτσι. Αν χρωστάς γενικά. Λεφτά χρωστάς. Όχι, το ηθικό χρέος. Όχι, λοιπόν. Φοβάμαι υπερβολικά να χρωστάω. Το τρέμω. Το τρέμω. Ήρθε η περίοδος της δανειοδότησης όλων των Ελλήνων και ήταν αυτό που φοβόμουν. Είμαι με έναν τύπο που... δουλεύει η Γερμανία το 1994 και εγώ κάνω κάμερα στον Παπαδάκη, βοηθός καμεραμάν, και είναι στο αμάξι και ακούει «Τα gold», η κάρτα που σας προσφέρει αυτό, ξέρεις, οι κάρτες τότε, το πλαστικό χρήμα.
Και τον πιάνει ένα νευρικό πάνω στο τιμόνι και λέει: τι έπαθες, εγώ ήμουν πιτσιρίκι 17 χρονών. Μου λέει: πω, πω. Βοηθός οπερατέρ, πώς προέκυψε. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Ναι. Ήθελα να πάω. Στο Παπαδάκι. Στο Γιώργο τον Παπαδάκι. Στο Καλημέρα Ελλάδα. Ναι. Ναι. Α, δούλεψε στον Αντένα δηλαδή. Δούλεψε στον Αντένα ως βοηθός καμεραμάν. Έχεις πάει σχολή. Ναι, πήγα. Στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ. Ήμουν εικονολήπτης. Από εκεί ξεκίνησε και αυτό με τις κολυψίες και με αυτά όλο το. Να δώσουν για τέτοια καριέρα. Ναι, ναι. Και πού σταματάει αυτό το πράγμα και έρχεται η ηθοποιία. Η μητέρα μου, επειδή ήξερε όλα αυτά που βιώνω τώρα, που λες τη αδύναμη προσωπικότητα που εμφανίζεται παντού και δείχνει ένα χαρακτήρα που προείπες, ας πούμε, που είναι αρκετά δύναμος και αρκετά, ξέρεις, άγεται και φέρεται σε εκπομπές. Η μητέρα μου φοβόταν πάρα πολύ ότι αν εμπλακώ στον χώρο 17-18 χρονών, θα με βρει σε παγκάκι, σε γαντάκι, σε. Δεν ξέρω, θα με βρει, θα έχω αλλάξει μυαλά άρδινα, ας πούμε. Ξέρεις κάτι, το ξέρεις ότι ο Καφετζόπουλος, ο Αντώνης, είχε ξεκινήσει σαν ηχολήπτης. Ναι, ναι, το έχω ακουστά. Εσύ εικονολήπτης. Εκείνη την εποχή που έκανες αυτό το επάγγελμα, πώς σου φερόντουσαν. Σαν το παιδί για όλες τις δουλειές, δηλαδή, ή ήσουν. Αντεφέα. Ναι, Άιφερ ένα καφέ. Άιφερ ένα γαλλικό. Άιφερ τον, Άιφερ τ' άλλο. Πώς θα ήσουν καλός εικονολήπτης αν συνέχιζες? Όχι. Γιατί? Όχι, γιατί ο ναρκισισμός μέτρωγε να βγω μπροστά από το. Το είχες.